Έχουμε εικόνες από τους συναδέλφους στο zarpanews.gr. Καθώς σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας εκεί στην Αγία Μαρίνα βρήκε, είδε αυτό το θέαμα, το πολύ δυσάρεστο της νεκρής Χελώνας. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε στην επικοινωνία που είχαμε μαζί του, δεν είναι η πρώτη φορά που ξεβράζονται νεκρές Χελώνες, και αυτό που αξίζει να παρατηρήσουμε και έχει να κάνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Αν μπορούμε να εστιάσουμε, γενικά να το έχουμε λίγο έτσι, να εστιάσουμε λίγο με το μάτι, βλέπουμε μια νεκρή Χελώνα. Τι όμως έχει προκαλέσει? Ακριβώς, τι βλέπουμε? Παραγάδια? Ακριβώς, δίχτυα, γύρω από το λαιμό της, στα πτερύγια της, το καβούκι. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση η Χελώνα. Δηλαδή δεν είναι ότι πέθανε χθες προχθές. Φαίνεται ότι είναι αρκετό καιρό έτσι. Απλά τώρα η θάλασσα την ξέβρασε. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Τα σκουπίδια, όλη αυτή η μόλυνση της θάλασσας που μιλάμε, για την οποία μάλλον μιλάμε τα τελευταία χρόνια, και τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν στη θαλάσσια ζωή. Είδω το ζωντανό παράδειγμα στις οθόνες μας αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για... πραγματικά μας έχει αγγίξει πάρα πολύ αυτή η εικόνα, διότι είμαστε εκπομπή που από τον Μάιο και μετά πραγματοποιούμε δεκάδες ζωντανές συνδέσεις με εκπροσώπους που προσέχουν για την προσοχή. Από τον Αρχέλωνα. Θαλάσσιας Χελώνας, καρέτα-καρέτα. Αφιερώνουν καθημερινά όλο το 24ωρο νέα παιδιά προκειμένου να προφυλάξουν παράκτιες περιοχές στο κομμάτι της οτοκίας, στις Χελώνες καρέτα-καρέτα. Και ερχόμαστε εμείς, πετάμε τα σκουπίδια, προχωράμε σε μία ανεξέλεγκτη αλία, ρίχνουμε δηλαδή τα παραγάδια μας όπου εμείς θέλουμε, και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο αυτό για τις Χελώνες. Δηλαδή, γιατί δεν μπορούν να βγάλουν μετά από το λαιμό τους και από τα πτερύγια όλα αυτά τα μικροαντικείμενα που τους προκαλούν ουσιαστικά ασφυξία. Μια συνηθισμένη εικόνα είναι να κολυμπούσε η Χελώνα ελεύθερα. Αυτό είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που έχει οδηγήσει τον πληθυσμό τους σε μια σταδιακή μείωση. Αξίζει όμως να αναφέρουμε, παρά την εικόνα που βλέπουμε που είναι θλιβερή, υπάρχουν προσπάθειες, γίνονται, υπάρχουν εθελοντές, υπάρχουν άνθρωποι που προσέχουν. Έχουμε και εδώ στην Κρήτη παραλίες οι οποίες προστατεύονται για να μπορέσουν οι Χελώνες να βγουν, να αφήσουν τα αυγά τους και να επιστρέψουν. Αυτό όμως που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα είναι ότι η θάλασσα δεν είναι σκουπιδότοπος. Και δυστυχώς όλα αυτά τα δεδομένα που μας έρχονται κάθε χρόνο από τα αποτελέσματα που βγαίνουν από τα απόβλητα και το κατά πόσο η θάλασσα είναι μολυσμένη είναι τέτοια που μας προκαλούν απορία για το τι ακριβώς θα γίνει στο μέλλον. Να πάμε στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Αγίας Μαρίνας, τον κύριο Άρη Σοηλεντάκη. Πρόεδρε, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλά εσείς? Σας ευχαριστούμε πολύ. Αναφορικά τώρα με το περιστατικό, δώστε μας κάποιες λεπτομέρειες. Ποιος εντόπισε την νεκρή Χελώνα, πότε, ποια η κατάστασή της? Το πρωί, κατά τις 12 η ώρα, 11, είχα ένα τηλεφώνημα από τα συμπολίτη μας, που ξεπατούσε στην παραλία και με ενημέρωσε ότι η θάλασσα ξέβρασε μια θαλάσσια Χελώνα, αρκετά μεγάλη, και ότι θα έπρεπε να ειδοποιήσω τις αρμόδιες υπηρεσίες για ένα περαιτέρω. Κατέβηκα και εγώ ίδιος, έκανα αυτοψία στην παραλία και είδα ότι ήταν μια Χελώνα. Ήταν αρκετά μεγάλη, το μήκος της από το κεφάλι στην ουρά περίπου ήταν στο 1 και κάτι. Ποδοτίζω γύρω στα 70 με 100 κιλά θα ήταν. Η οποία ήταν τυλιγμένα γύρω από το κεφάλι της και από τα άκρα της δίχτυα ψαρέματος. Λογικά κάπου θα έμπλεξε, θα πάλεψε. Δεν θα τα κατάφερε και ο καιρός χθες με το βοριά την ξέβρασε στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε αντιμέτωποι με αυτή την εικόνα και με αυτό το περιστατικό και με παρόμοιο περιστατικό? Χελώνα είχαμε και πέρυσι μικρότερου μεγέθους, αλλά γενικά επειδή βρισκόμαστε στα νότια της Ελλάδος και όταν έχουμε βοριάδες, κατά καιρούς φέρνει διάφορα πράγματα έξω στην παραλία. Πράγματα ή ζώα. Τυχαίνει να είμαστε και απέναντι από το νησάκι των Αγίων Θεοδόρων. Η Αγία Μαρία να βρίσκεται απέναντι από το νησάκι των Αγίων Θεοδόρων. Ναι. Όπου εκεί έχουμε τον κρητικό έγαγρο και διάφορα, το λεγόμενο κρικρί και διάφορα άλλα ζώα που κατοικούν. Οπότε το κρικρί όταν που σκαρφαλώνει πάνω στο νησί, αν τύχει και πέσει μέσα στη θάλασσα, αναγκαστικά όταν πεθάνει, ο καιρός το ξεβράζει έξω στην παραλία της Αγίας Μαρίνας.
Έχει τύχει και πέρυσι και είχαμε και χελώνα αλλά και κρυκρή που είχαν ξεβραστεί στη θάλασσα. Εντάξει, το κομμάτι των κρυκρή φαντάζομαι έχει να κάνει με ένα ατύχημα. Είναι ένα ατύχημα το οποίο μπορεί λογικά, να συμβεί. Ναι. Είναι ατύχημα. Στο κομμάτι της θαλάσσιας χελώνας όμως υπάρχει ένας ανθρώπινος παράγοντας, ένας τραγικός ανθρώπινος παράγοντας που οδηγεί σε αυτή την εξέλιξη. Ποιος παρέλαβε τη χελώνα? Ενημέρωσα τις αρμόδιες υπηρεσίες της καθαριότητας του Δήμου και τον αντιδήμαρχο του Δήμου Χανίων και τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του Δήμου Χανίων και ήρθε συνεργείο του Δήμου με μηχάνημα και τη φόρτωσε. Μάλιστα. Γενικά το συνέστημα το οποίο προκύπτει και εσείς ως πρόεδρος μιας δραστήριας τοπικής κοινότητας ποιο είναι και τι θέλετε να περάσετε και μέσα από τη σημερινή τοποθέτησή σας? Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός να βλέπεις, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, από ανθρώπινο χέρι να σκοτώνονται έτσι θαλάσσια ζώα, όπως είναι η χελώνα, η καρέτα-καρέτα, που όπως ξέρουμε εδώ στα Χανιά είμαστε και πολύ ευαίσθητοι, ειδικά στην Αγία Μαρίνα, όπου κάθε χρόνο, κυρίως την Άνοιξη, αναπαράγεται στην περιοχή μας. Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός να δεις μια χελώνα όπως αυτή, η οποία πιθανότατα ναι, ήταν αρκετών χρόνων, να έχει αυτή την κατάληξη. Μάλιστα. Στυχώς. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά, κύριε Σολιεντάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.